Πάμε στην επόμενη σύνδεση. Θα συνομιλήσουμε με τη Μαρία Σκυβαλάκη. Είναι διαχειρίστρια της ομάδας Ηράκλειο, ομάδα υποστήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας. Κυρία Σκυβαλάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Την Κυριακή ξεκινούν κάποιες δράσεις, σωστά? Την Κυριακή σωστά. Ξεκινούν κάποιες δράσεις υποστήριξης του μητρικού θυλασμού. Δεν ξέρω κατά πόσο αποτελεί σιγά σιγά παρελθόν αυτό το ταμπού εντός και εκτός εισαγωγικών που έχει να κάνει με τον μητρικό θυλασμό. Πόσο λάθος ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες. Ναι, η αλήθεια είναι ήμασταν πολύ λάθος. Κάπου χάσαμε λίγο το παιχνίδι σε αυτό, αλλά σιγά σιγά επανέρχεται. Ο μητρικός θυλασμός είναι το πιο φυσικό, το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί να δώσει μια μητέρα στο παιδί της. Και νομίζω ότι αυτό θα εξαλειφθεί, το ταμπού που λέτε, σιγά σιγά. Έχουμε όμως ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Θα εξαλειφθεί μέσα από ποιες κινήσεις, ποιες δράσεις? Καταρχάς μέσα από το τι κάνει κάθε μητέρα ατομικά. Το σύνθημά μας είναι μονίμως ότι η γνώση είναι δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για κάθε μητέρα. Να μάθει, να ενημερωθεί, να διαβάσει όλους τους μύθους που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια γύρω από το θυλασμό, να τους καταρρύψει, να πιστέψει στον εαυτό της, να έχει αυτοπεποίθηση και παρέα με τις υπόλοιπες μητέρες, είτε θυλάζουν είτε όχι, να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλει κάθε μία να δώσει στο παιδί της. Οπότε, κυρία Σκυβαλάκη, μέσα από τη γνώση μπορεί μια γυναίκα, μια μητέρα να ξεπεράσει τους όποιους δισταγμούς. Βεβαίως. Πλέον, εν έτη 2020, υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει. Καθημερινά βγαίνουν και νέα δεδομένα, ακόμα και που έχουν να κάνουν και με τον COVID που ζούμε αυτή την εποχή. Και νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να ενημερωθούμε σωστά και να μπορέσουμε να πράξουμε το καλύτερο για μας και για τα παιδιά μας. Μία γυναίκα, μία μητέρα θα ξεπεράσει μέσα από τη γνώση τον δισταγμό. Το θέμα είναι πώς θα συμπεριφερθεί και πόσο όρημα θα φερθεί και το γενικό, το κοινωνικό σύνολο. Είναι και αυτό θέμα γνώσης. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υποστηρίζουν το θυλασμό ή τείνουν να διαιωνίζουν τους μύθους που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, είναι αυτοί πραγματικά οι οποίοι δεν έχουν σωστά ενημερωθεί. Γίνονται αρκετές δράσεις και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία από αυτές είναι και η γιορτή που έχουμε του θυλασμού κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, και με αφορμή αυτή γίνεται η γιορτή μας. Φέτος είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η καθημερινότητά μας ούτως ή άλλως έχει αλλάξει. Οπότε όλο αυτό θα γίνει διαδικτυακά. Αλλά είναι και αυτό μία δράση η οποία βοηθάει, γιατί βοηθάει η μία μητέρα την άλλη. Υποστηρίζουμε, μεταφέρουμε τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο θυλασμός έχει και πάρα πολλές προκλήσεις. Και μέσα από τις προκλήσεις μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε και προχωράμε. Κλείνοντας, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Μας είπατε ότι λόγω κορονοϊού και πανδημίας κάπως διαφορετικά τα έχετε οργανώσει φέτος. Ναι, κάθε χρόνο η γιορτή γινόταν συνήθως στη Λότζια. Μαζευόμασταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οργανωτές και μητέρες, και συμμετείχαμε σε μια πολύ μεγάλη γιορτή με χορό, με τραγούδι, με παιχνίδι. Αυτό όλο θα γίνει φέτος διαδικτυακά μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, Ηράκλειο Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού. Θα γίνει ένα live event την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 2. Θα μοιραστούμε εικόνες, εμπειρίες, γνώσεις, απορίες, ιστορίες θυλασμού. Μάλιστα. Και θα μιλήσουμε για ό,τι έχει βιώσει κάθε μία μητέρα. Κυρία Σκυβαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και συγχαρητήρια για την δράση, την πρωτοβουλία, την εγρήγορση, για όλα. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.